Εντάξει, συγκίνηση. Η Τζορτζίνα, αρβωνιασμένη ακόμα, είναι μπροστά μας. Καλώς η Τζορτζίνα και τη Γεωργία. Στέλιο μου, ξεκινάς εσύ. Ναι, κοίταξε. Είστε μια ωραία εικόνα, δηλαδή μια φωτογραφία σας βγάλουμε, είναι ξεκάθαρο αυτό που έλεγα στα προηγούμενα επεισόδια, καρναβάλι πατρινό. Ναι, το βάλω το βουνικό τελικά. Το έχουμε πετύχει, αλλά μωρέ ξέρεις τι, δεν υπάρχει μόδα μέσα αυτήν την εικόνα. Αν πηγαίνετε στις απόκριες σε ένα διαγωνισμό αποκριάτικο, θα ήθελα να το δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη υπερβολή. Βράδυ δεν με βλέπατε με έτσι να βγαίνω. Προτιμώ να μην σε δω ποτέ να βγεις. Έτσι, ναι. Μα γιατί? Ναι, μόνο με το φόρεμα και μια ωραία γόβα σε βλέπω. Ναι. Θα σας δώσω και στις δύο. Από ένα βαθμό. Α, ωραία, ευχαριστούμε. Άρα δύο. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει. Υγεία να έχετε. Υγεία πάνω από όλα ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Δημήτρη. Εμένα μου έχετε μεταφέρει τη χαρά σας. Ναι. Την ενέργειά σας και σας ευχαριστώ για αυτό. Μου έχετε φτιάξει τη διάθεση. Αυτό είναι τέλειο. Το πιο ωραίο. Ναι. Στην εποχή είμαστε στο θέμα, εσείς που ξέρετε. Ξεκινάω. Θα ξεκινήσω από σένα. Κοίταξε. Θα έπρεπε να βγάλεις το δίχτυ τελείως, να μην υπάρχει καθόλου δίχτυ, το οποίο είναι πάρα πολύ εμβληματικό στοιχείο της δεκαετίας του 80. Τα μαλλιά αυτά τα έτη δεν τα ήθελες, γιατί είναι άλλη εποχή. Mm-hmm. Θα έπρεπε με το μαλλί που έχεις το υπέροχο εσύ να τα κάνεις μεγάλα. Ναι. Μεγάλα. Και όλα τα άλλα θα λειτουργούσαν και θα ήσουν υπέροχοι. Λίγο τα μπέρδεψες. Όσο αφορά εδώ πέρα το είδωλο δίπλα σου. Πάρα ωραία η παγέτα η δικιά σου, κλασική, δίσκο ναι, τα παπούτσια θα ήθελα και σε αυτά άλλο τα κούνι, αλλά είναι και υπερνάνε, το γουναρικό είναι λίγο μιζεράκι, λίγο μητρουλάκι, ήθελε κάτι άλλο. Να. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα πάμε στη Σοφία μας. Τζορτζίνα και Γεωργία. Καλώς όρισες, Γιωργίνα. Καλώς σας βρήκα, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Σας βλέπω και από κοντά. Okay, με τα ρούχα σας, μου αρέσει το συνδυασμό με τα platforms. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η Γιωργίνα έχει αυτό το φουλάρι πάνω στο κεφάλι mm-hmm. της που μου αρέσει. Και τα μαλλιά σου, νομίζω ότι η εικόνα είναι πιο χαλασμένο, because τα μαλλιά σου φαίνονται πιο 80s, mm-hmm. επειδή είναι στη μια πλευρά. Ναι. Αν ήταν κάτω και ίσα και το χωρίστρα ήταν στη μέση, ναι. Και ακόμα μπορείς και να βάλεις έναν ασημένιο μπαντάνα φουλάρι πάνω σου. Και όντως θεωρώ ότι το χρυσό δεν ταιριάζει. Και ακόμα τη γούνα που έφερες, μπορείς και να φέρεις ένα χρώμα που yeah. ήταν να κάνει και τα δύο. Τα δύο looks να είναι πιο έντονα, like, ναι. συνδυασμένα. Mm-hmm. Εγώ να σας δώσω αυτό, Γεωργία, το look της Τζορτζίνας είναι καλύτερο από το δικό σου. Mm-hmm. And that's why να πάρεις αυτό το βαθμό, because καταλαβαίνω ότι εσύ κάμες και τα δύο looks. That's... Και, yeah. I kind of think είναι καλό που έχεις δύο ευκαιρίες να πάρεις πιο ψηλό βαθμό. Τρία. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, κορίτσια. Τζορτζίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ χάρηκα πολύ. Χάρηκα. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Γεια σου, ίδωλο. Πολλά φιλιά. Γεια.